Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο Chooce Greece. Είναι η στιγμή που θα γνωρίσουμε μια Ελλάδα ξεχωριστή και ονειρεμένη που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, στιγμές γαλήνης και διασκέδασης και έχει μια πληθώρα από αξιοθέατα που μαγεύει και κερδίζει τον κάθε επισκέπτη. Είναι ο τόπος που έχει γεννήσει ήρωες και σύμβολα. Είναι ο τόπος που το πνεύμα του ανθρωπισμού εξυψώθηκε πάνω από διαχωριστικές γραμμές και ένωσε λαούς και πολιτισμούς. Είναι ο τόπος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις κάθε ταξιδευτή, προσφέροντας ευκαιρίες για ρομαντικές αποδράσεις, αλλά και στιγμές ευεξίας και αναζωογόνησης με δραστηριότητες στην αγκαλιά της φύσης. Από τη μια, οι αμμουδερές ακτές και από την άλλη, τα γέροχα βουνά, οι κατάφυτες κοιλάδες, τα ποτάμια, οι ήρεμες λίμνες και οι λιμνοθάλασσες. Ένας ύμνος στην άχρονη ομορφιά, αρμονία και ισορροπία που ηρεμεί και γαλινεύει. Περιδιαβαίνοντας τους νομούς Ετωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει παραδοσιακά χωριά που τα περιτριγυρίζουν έλατα, πεύκα και τρεχούμενα νερά, παραλιακούς οικισμούς με νησιώτικο χρώμα, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, κάστρα και μοναστήρια. Στοιχεία που συνιστούν τη μοναδικότητα της Δυτικής Ελλάδας, μιας Ελλάδας διαφορετικής, που σας καλεί να ζήσετε μοναδικές εμπειρίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αν με αφήσετε, θα μπορούσα να σας μιλάω για μέρες και να σας εξηγώ τους εκατοντάδες λόγους που πρέπει να επισκεφτείτε τον τόπο μου, τη Δυτική Ελλάδα, ως τουριστικό προορισμό αν τον επιλέξετε. Ωστόσο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Νικό Κοροβέση, τον αντιπεριφερειάρχη μας τουρισμού, που θα μας συστήσει την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και θα μας μιλήσει για το πλάνο που αφορά στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξή μας. Κύριε Κοροβέση. Αξιότιμοι διοργανωτές, αγαπητό κοινό, κυρία Ιλιοπούλου, για άλλη μια χρονιά το Φόρουμ Ολυμπίας διοργανώνει αυτό το επιτυχημένο συνέδριο. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ώστε να εκπροσωπήσω την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Περιφερειάρχη μας, κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη, ως ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης σε θέματα πολιτισμού και τουρισμού. Η αξιόλογη αυτή προσπάθεια είμαι σίγουρος πως θα αποφέρει καρπούς. Chooce Greece λοιπόν, για την ακρίβεια, Chooce Western Greece, όσον αφορά τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Από την αρχή της πανδημίας η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στάθηκε δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στις δομές υγείας και στις επιχειρήσεις με οικονομικούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία. Η τουριστική βιομηχανία άλλωστε αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας της περιοχής. Ως εκ τούτου αποτελεί βασικό στόχο της Περιφερειακής Αρχής η περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη του κλάδου. Δίνουμε βάση στην εξωστρέφεια με σκοπό η Ολυμπιακή Γη να γίνει γνωστή ως ένας διακριτός τουριστικός προορισμός. Σκοπός μας είναι να προβάλλουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής με στόχο να γίνει γνωστή η Δυτική Ελλάδα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού. Θα αναφερθώ αμέσως, όπως είπε η κυρία Ηλιοπούλου, στους λόγους για τους οποίους ο επισκέπτης θα πρέπει να επιλέξει τη Δυτική Ελλάδα. Η περιφέρεια προσφέρει εμπειρίες εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, διασχέδασης, ξεγνιασιάς. Εκπληκτικά τοπία, εξαιρετικές παραλίες και ο μοναδικός ήλιος συνθέτουν ένα άρτιο σύνολο υψηλού επίπεδου αηφόρου τουρισμού για την Ολυμπιακή Γη, τη Γη της Φλόγας. Ο κάθε επισκέπτης θα ταξιδέψει στο παρελθόν μέσα από τα εκθαβωτικά μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα, εκκλησίες. Η Δυτική Ελλάδα αποτελεί το πέρασμα από το παρελθόν στο παρόν και από εκεί στο μέλλον. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού ποικίλουν. Ιαματικός, θεματικός, περιπατητικός τουρισμός. Όλα στη Δυτική Ελλάδα. Δεν θα ξεχάσω να αναφερθώ στο υψηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών σε καταλήμματα, ξενοδοχεία και εστίαση. Ο πιο απαιτητικός επισκέπτης μένει σίγουρα ικανοποιημένος από τις παροχές και τη φιλοξενία. Νυχτερινή ζωή,
διασκέδαση για όλες τις ηλικίες, από την απαιτητική νεολαία μέχρι ήσυχες οικογενειακές διακοπές. Κύριο εργαλείο στην προσπάθεια ανάδειξης της περιφέρειας όσον αφορά τον τουρισμό είναι τα αναπτυξιακά έργα, που με τη σειρά τους οδηγούν στην αύξηση της προσέλκυσης ιδιωτικών τουριστικών επενδύσεων. Έτσι, προτεραιότητα δίνουμε στη βελτίωση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας εντός της περιφέρειάς μας, με έργα υποδομής που πρόκειται να υλοποιηθούν, όπως ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργο Αρχαία Ολυμπίας, που θα δώσει ασφάλεια στις μετακινήσεις. Η Δυτική Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει κορυφαίος τουριστικός προορισμός για τους Έλληνες, αλλά και ξένους επισκέπτες. Με τη συντήρηση ακόμα υπάρχοντων έργων υποδομής, όπως η συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου, του Εθνικού Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος Καλό Νερό. Τριπλασιάσαμε τους πόρους τουριστικής προβολής, ρίχνοντας βαρύτητα στον τουρισμό νέας εποχής. Ενισχύουμε το τουριστικό προϊόν της Δυτικής Ελλάδας με στοχευμένη προσέγγιση. Πλέον ένα νέο μπραντ συνοδεύει την περιφέρεια στο εξωτερικό. Από το Go West, το Go West αντικαθίσταται από τον όρο Olympia Land, Ολυμπιακή Γη. Πλέον η Δυτική Ελλάδα αποκτά ταυτότητα συνοδευόμενη από την Ολυμπία, από τα ιδεώδη και τα ιδανικά που πρεσβεύουμε εδώ και αιώνες. Οι νέες διεθνείς τάσεις οδηγούν στην υλοποίηση μελετών που αφορούν την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ο γαστρονομικός και ο θρησκευτικός τουρισμός είναι στο επίκεντρό μας. Επιλέγουμε στοχευμένα τις αγορές με βάση τη διάσταση επισκεψιμότητας στη χώρα μας, συμμετέχοντας σε διεθνείς εκθέσεις με άνοιγμα σε νέες αγορές. Ψηφιακή απεικόνηση μνημείων, κινηματογράφηση και υλοποίηση ιστορικών ντοκιμαντέρ και VR αποτυπώσεις και απεικονίσεις με σκοπό την ανάδειξη του πολιτιστικού μας αποθέματος. Όμως, η όποια βελτίωση που σημειώνουμε θέλουμε να είναι κάτω από ένα πρίσμα ενός ορθού σχεδιασμού, μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης τουριστικής πολιτικής. Για το λόγο αυτό επικεντρωνόμαστε σε κατευθύνσεις που αντανακλούν τις σύγχρονες και ευρωπαϊκές τάσεις διαμόρφωσης του τουριστικού περιβάλλοντος, όπως είναι η επενδύση στην τεχνολογία, μια πιο αποτελεσματική τουριστική διακυβέρνηση, ένα καλύτερα συντονισμένο μάρκετινγκ στον τουρισμό, αυτό που λέμε με απλά λόγια και ονομάζουμε τουριστική προβολή, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και κατάρτισης από τους επιχειρηματίες και εργαζομένους στον τουρισμό και τη σχεδίαση και ολοκλήρωση ενός σύγχρονου χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό. Μέσω του σχεδιασμού συγκεκριμένης επικοινωνιακής στρατηγικής, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία μάρκετινγκ για τα οποία συνδράμουν στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα τουριστικής ταυτότητας και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής. Το σχέδιό μας έρχεται ως συνέχεια των δράσεων που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος και οι βασικοί του άξονες ήταν οι εξής: άνοιγμα στις αγορές των Βαλκανίων και της Βόρειας Ευρώπης, ψηφιακές διαφημιστικές εκστρατείες με στόχευση την αγορά της Ελλάδος και του εξωτερικού, υλοποίηση εικονικών ταξιδιών εξοικείωσης σε τουριστικούς επαγγελματίες του εξωτερικού, ψηφιοποίηση και προβολή του πολιτιστικού προϊόντος και του μοναδικού οικοσυστήματος που έχει η περιφέρειά μας και στους τρεις νομούς, δημιουργία συνεργατικής διαδικτυακής πλατφόρμας Golden Visa Support, που θα καταστήσει την περιφέρεια ως μέσο αναφοράς ιδανικού τόπου διαμονής και επενδύσεων. Επίσης, αξιοποιούμε τα σύγχρονα εργαλεία και μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το PATH. Εφοδιάζουμε τη Δυτική Ελλάδα με εφαρμογές χρήσιμες στον επισκέπτη. Μέσω του προγράμματος δημιουργούμε θεματικές διαδρομές και έναν ψηφιακό ξεναγό, χρησιμοποιώντας σημάνσεις QR code για δραστικούς χάρτες και εφαρμογές. Κάθε επισκέπτης ξεχωριστά μπορεί να περιηγηθεί σε επιλεγμένες διαδρομές. Το υλικό πρόκειται να ενισχυθεί από την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολυμεσικής διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα επιτρέπει στον τελικό χρήστη να προγραμματίσει την επίσκεψή του ανάλογα με τις ανάγκες τους. Να αποκτούν δηλαδή πρόσβαση σε άγνωστες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές, αλλά και να καταγράφουν την προσωπική τους εμπειρία. Κλείνοντας,
Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά στο νέο branding της περιφέρειάς μας. Olympia Land. Ολυμπιακή γη. Η γη της φλόγας. Φλόγα πολιτισμού, φλόγα έμπνευσης, φλόγα δημιουργικότητας, φλόγα αισιοδοξίας. Το οποίο αναδεικνύει πλέον η Δυτική Ελλάδα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, συνοδευόμενη πάντα από την Ολυμπία. Από τα ιδεώδη και τα ιδανικά που πρεσβεύουμε εδώ και αιώνας, προσδίδοντας αξία, αλλά κυρίως κατατοπίζοντας τον επισκέπτη για το πού ακριβώς είμαστε. Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να χαράσει τη δική της πορεία για τον τόπο μας, για τη Δυτική Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.